In Business News. Το Διεθνές Επενδυτικό Τοπίο και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι το θέμα του συνεδρίου The Investment Expert 2014 που διοργανώνει η Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Merco Wealth την Παρασκευή 19 του μήνα στο ξενοδοχείο Hilton Park. Για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, είναι εδώ μαζί μας ο Διευθυντής Στρατηγικής της Εταιρείας, Κωνσταντίνος Νοφίτου. Κύριε Νοφίτου, ποιος είναι ο στόχος του συνεδρίου και σε ποιους απευθύνεται? Το συνέδριο στοχεύει στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα. Θα επικεντρωθούμε στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Απευθυνόμαστε σε θεσμικούς επενδυτές, ταμεία και επενδυτικές εταιρείες, ταμεία προνοίας ειδικά, αλλά και ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να ενημερωθούν για στρατηγικές και εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεσή τους για να πετύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους. Επίσης, απευθυνόμαστε και σε επαγγελματίες του χώρου, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, λογιστές και δικηγόρους. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των ομιλιών? Οι εισηγητές του συνεδρίου που είναι διακεκριμένοι στο χώρο θα καταπιαστούν με θέματα διεθνών επενδύσεων, μετοχές, χρεόγραφα, διεθνείς εναλλακτικές επενδύσεις, που είναι και ένα από τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση επενδύσεων, καθώς επίσης και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Κύπρο. Η ομάδα της Merco Wealth θα παρουσιάσει το θέμα που αφορά τα ιδιωτικά ταμεία προνοία της στην Κύπρο, πώς μπορούν να πετύχουν ικανοποιητική διασπορά κινδύνου και να πετύχουν μακροπρόθεσμα τους στόχους τους. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι και επίκαιρο και μεγάλη σημασία και πιστεύουμε ότι θα προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα ωφέλη που θα αποκομίσουν οι παρευρισκόμενοι? Όπως είπα, το συνέδριο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι οι σύνεδροι θα φύγουν σοφότεροι όσον αφορά τις τεχνικές και τα εργαλεία, τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, είτε είναι ιδιώτες είτε θεσμικοί επενδυτές, για να πετύχουν ικανοποιητική διασπορά κινδύνου στα χαρτοφυλάκια τους και την ανάλογη απόδοση. Κύριε Νοφίτου, υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο σήμερα? Καλή ερώτηση. Πιστεύω ότι ως θέμα αρχής δεν υπάρχει οικονομία η οποία να μην παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες. Η Κύπρος είναι μια τέτοια περίπτωση όπου είχαμε μια παρατεταμένη ύφεση, αλλά οι επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υφίστανται, ειδικά σε τομείς που η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας.